Γεια σας, φίλες και φίλοι του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι η Μαριλένα. Και πίσω μας έχουμε ένα περίπτερο. Τι είναι ένα περίπτερο? Είναι ένα μικρό μαγαζί που μπορείς να αγοράσεις τα πάντα. Και λέγεται έτσι γιατί έχει γύρω-γύρω φτερά. Σημείωση. Έκανα πλάκα. Δεν ξέρω από πού προέρχεται η λέξη. Πάμε να δούμε τι έχει ένα περίπτερο. Πίστευε, δεν το πίστευε. Καλημέρα. Αυτό. Σακουλίτσα θέλεις? Όχι, ευχαριστώ. Είναι 1,30. Σε ευχαριστώ. Πες καλά. Αντίο. Εδώ είμαστε σε ένα περίπτερο στο γαλάτσι. Μέσα στο περίπτερο είναι η Αθηνά, μια φίλη της Μαριλένας. Θα μας βοηθήσει σε αυτό το επεισόδιο. Σε ένα περίπτερο μπορεί κανείς να βρει τα αναμενόμενα, όπως περιοδικά lifestyle, περιοδικά μαγειρικής και κόμιξ, περιοδικά αστρολογίας, περιοδικά μόδας, κουτσομπολίστικα περιοδικά, περιοδικά με σταυρόλεξα με ημίγυμνες κυρίες στο εξώφυλλο, περιοδικά για κυνήγι, υπολογιστές, αυτοκίνητα, ηχοσυστήματα, αλλά και πιο περίεργα πράγματα μερικές φορές, όπως ομπρέλες, κάρτες τίτσου, ένα δημοφιλές παιχνίδι με χαρτιά, ακόμα και CD ή δίσκους μουσικής. Επίσης, υπάρχουν εφημερίδες. Οι περαστικοί σταματάνε να διαβάσουν τα πρωτοσέλιδα. Υπάρχουν δεξιές και αριστερές πολιτικές εφημερίδες. Κίτρινος τύπος. Κόλαση με παντρεμένη νυμφωμανή. Και αθλητικές εφημερίδες που στηρίζουν διαφορετικές ομάδες, όπως φαίνεται και από τα χρώματα. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, γίνετε μέλος μας στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε απομαγνητοφωνήσεις γι' αυτό και πολλά άλλα επεισόδια, ασκήσεις στο Quizlet, Protection. Η προστασία. Επιβιώνω. Επιβιώνω. Και πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε. Πάμε στον τομέα του φαγητού. Κάθε περίπτερο έχει σοκολάτες όλων των ειδών με όλες τις γεύσεις. Υπάρχουν σοκολατένια αυγά με πλαστικά παιχνίδια μέσα, κρακεράκια από απλό σιτάρι και άλλα δημητριακά, αλλά και κάποια με γεύση φέτα. Μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας, μαλακά και σκληρά. Εδώ οι αγαπημένες μας ελληνικές σοκολάτες. Ψστ, δεν είναι διαφήμιση. Και εδώ όχι τόσο ελληνικές, ίδιες με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ, κρουασάν σε διάφορα μεγέθη, η αγαπημένη σαβούρα όλων. Και άλλα κρουασάν, στρούντελ, τσουρεκάκια, κέικ και άλλα γλυκά με ζύμη. Εδώ έχουμε κριτσίνια. Και εδώ ελληνικά γαριδάκια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Για λίγο πιο υγιεινά σνακ, μπορείτε να φάτε κάσιους, μίξ ξηρών καρπών, ψημένα αμύγδαλα, φιστίκια υγιεινής, αράπικα φιστίκια, φουντούκια, ομά αμύγδαλα και λιόσπορους. Στο ψυγείο θα βρείτε επίσης γιαούρτια και διαφόρων ειδών κρύα σάντουιτς, όπως αυτό που έχει αραβική πίτα και κοτόπουλο. Αφού πιάσαμε το ψυγείο, ας αναφέρουμε γρήγορα και τα ποτά. Αναψυκτικά, γάλατα, χυμή, νερό, μπύρες, κρασί και άλλα αλκοολούχα λιγότερο ή περισσότερο δυνατά. Σημαντική ανακοίνωση. Μία από τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε το καινούριο μας, ολόδικό μας κανάλι στο YouTube, το κανάλι του Easy Greek. Μπορείτε να γραφτείτε από τώρα στο κανάλι μας και να δείτε πρώτοι τα καινούργια μας βίντεο που θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα. Πίσω στο επεισόδιο μας. Λοιπόν, Αθηνά, πες μας τι αγοράζει
περισσότερο ο κόσμος. Λοιπόν, νομίζω ότι το best seller μας είναι τα τσιγάρα. Τσιγάρα κυρίως, εφημερίδες. Μετά τις 12 που είναι κλειστά τα μαγαζιά ή μετά τις 9 έχουμε και πολύ πατατάκι, παγωτό, τέτοια πράγματα. Γενικά από όλα, ό,τι βλέπεις γύρω σου πουλιέται. Αλλά τα τσιγάρα νομίζω είναι στην καρδιά του Έλληνα. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που πουλάς? Το πιο περίεργο πράγμα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι άνθη κάναβης. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς τη φάση. Μου είπαν ότι είναι φαρμακευτική, γι' αυτό είναι και νόμιμη. Τι άλλο μπορεί να είναι περίεργο? Έχω τσατσάρες, παιδιά. Και νυχοκόπτες. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα πρέπει να φτιαχτείς λίγο. Σε ένα περίπτερο, πέρα από τα κλασικά που σας δείξαμε, περιοδικά, εφημερίδες, σοκολάτες, μπορείς να βρεις και άλλα πολλά πράγματα που δεν το περιμένεις, όπως οι περίρωες. Το Bugs Bunny πάνω στη Λεωφόρο Γαλατσίου έχει μέχρι και δεινόσαυρους που αγαπάμε πολύ, πλαστικούς βέβαια. Έχει λεωφορεία, τρένα, καράβια, αεροπλάνα, αλλά μέχρι και μία μπετονιέρα έχει ένα περίπτερο. Στα περίπτερα πουλάτε επίσης και προφυλακτικά, έτσι δεν είναι? Ναι, και τον πρώτο καιρό που ήμουν υπάλληλος εδώ ένιωθα σαν το Woody Allen που έκρυβε τα τσοτοπεριοδικά κάτω από τα... κάτω από κοινωνικά, πολιτικά. Χαίρομαι που πάει καλά το εμπόριο προφυλακτικού στην Ελλάδα. Παλιότερα λέγανε ότι καλύτερα να ξέρεις τον περιπτερά σου παρά τον δικηγόρο σου, γιατί οι περιπτεράδες ξέρουν τα πάντα στη γειτονιά. Ποιος με ποιον, γιατί, πώς, τι ώρα γύρισε το παιδί χθες τη νύχτα, ξέρουμε όλα. Μία τελευταία ερώτηση. Θέλω να μας πεις κάτι που νομίζω όλοι μας το έχουμε αναρωτηθεί. Πού πάτε τουαλέτα? Αυτό είναι ένα μυστικό που δεν θα πω ποτέ. Είναι πιο απλό από ότι θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Super Easy Greek. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σε αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστούμε τους patron μας για την υποστήριξή τους. Και ευχαριστούμε τη φίλη μας την Αθηνά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Αθηνά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Α, και μην ξεχάσετε, άμα δεν το κάνατε ήδη, να γραφτείτε στο καινούριο μας κανάλι που έρχεται σύντομα. Μην με κοιτάς. Δεν σε κοιτάω. Με κοιτάς, το βλέπω ότι κοιτάζεις ψηλά. Εντάξει.